Και θα πάμε κυρίε και κύριοι εκεί όπου διαδραματίστηκαν όλα χθε βράδυ, στο μοιραίο Λούνα Πάρκ. Εκεί βρίσκεται και ο του Τσολναρά, καθώ πριν από λίγη ώρα παραδόθηκε ο χειριστή του μηχανήματο Αντώνη, ενώ είναι και πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Πραγματικά, Χρήσα, είναι ένα σοκαριστικό περιστατικό και όπω είπε και εσύ, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και ειδικά σε μια περιοχή που βιώνει τη μία τραγωδία μετά την άλλη μέσα σε μία εβδομάδα. Καταρχά, βλέπετε αυτή τη στιγμή στο σημείο έχει πέσει κλιμάκιο με πραγματογνώμονε που διεξάγουν έρευνα, επεξεργάζονται ουσιαστικά αυτή την ώρα το μοιραίο παιχνίδι, έχουν αφαιρέσει τι βίδε και μετακίνησαν και την καρέκλα και ταυτόχρονα δοκίμασαν και τι αντοχέ από τα υπόλοιπα καρεκλάκια και αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και περίπου μία ώρα είναι ότι συγκεντρώνουν ενδείξει έτσι ώστε να καταλάβουν και την ταχύτητα που είχε εκείνη την ώρα το μηχάνημα. Από την εικόνα που έχουμε εμεί, πάντω, ε, χρήσα και την εικόνα που σα μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση και ο Δημήτρη Οτσιόπλο, είναι, ε, είναι ξεκάθαρο ότι το μοιραίο καρικλάκι που βλέπετε και στην εικόνα σα ε, έσπασε με αποτέλεσμα ο νεαρό άνδρα που ήρθε από τη Βέρεια μαζί με του συγγενεί του για διακοπέ να εξφενδονιστεί. Η μπάρα ασφαλεία, όπω μπορούμε να διακρίνουμε και από εδώ, είναι ακόμη κατεβασμένη, με αποτέλεσμα ε, όλο αυτό να σημαίνει ότι το καρικλάκι φαίνεται να έχει σπάσει από τη βάση και πέταξε τον 19χρονο. Στον αέρα. Χτύπησε το κεφάλι του σε κολόνα και δυστυχώ πραγματικά έχασε τη ζωή του. Άνθρωποι, πάντω, χρήσει από το Λούνα Πάρκ, φέρεται να υποστηρίζουν ότι ο χειριστή, ο οποίο αφού ήταν άφαντο για αρκετέ ώρε τελικά σε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή παραδόθηκε πριν από λίγο αυτοβούλο στο ΑΛΦΑ ΤΑΦ Κιλκή, είναι ένα νεαρό άνδρα ηλικία 21 ετών και μεταφέρεται αυτή την ώρα στην Χακιδική όπου διεξάγεται και η προανάκριση. λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από το Λούνα Πάρκ να υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένο χειριστή ανέβασε απότομα τη Τροφές, με αποτέλεσμα να πιέσει το παιχνίδι και να σπάσει. Πρέπει να σα πω πάντω ότι σύμφωνα με τι μαρτυρίε των κατοίκων εδώ, τα καρεκλάκια έχουν προδιαγραφέ για μικρά παιδάκια. Νομίζω ότι μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσεί από την εικόνα. Και φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή που ήταν πάνω 19χρονο στο παιχνίδι, σε αυτέ τι θέσει μαζί με τον αδελφό του, το μικρότερο, δεν άντεξε και έσπασε. Αντώνη, δεν Υπάρχουν ξέρω αν είναι αδροπή. εφικτό να ξαναδούμε σε κοντινό πλάνο και το καρεκλάκι. Γιατί αν διακρίνω σωστά, Φαίνεται ότι είναι σκουριασμένο. Ναι, και δεν είναι και η μοναδική εγκατάσταση η οποία φαίνεται ότι είναι σκουριασμένη. Εδώ ήθελα να καταλήξω ότι είναι πάρα πολλοί κάτοικοι χρήση εδώ στην περιοχή, οι οποίοι ε, έχουν εκφράσει τι ανησυχίε του για τι εγκαταστάσει του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ. Ε, υπάρχουν πολλέ μαρτυρίε ότι ε, πολλέ από τι εγκαταστάσει είναι ασυντήρητε, ότι δεν είναι ε, για τα παιδιά, ότι υπάρχει κίνδυνο σε, για να συμβεί κάποιο δυστύχημα. Μάλιστα, μια μαρτυρία μια μητέρα με παιδί είπε ότι αργά ή γρήγορα κάτι θα συνέβαινε, γιατί εδώ και αρκετό καιρό φωνάζουν για τι συγκεκριμένε υποδομέ στο Λούνα Πάρκ οποίο ο Λούνα Πάρκ αυτό, ε, όπω είδαμε και στο βίντεο, ανήκει σε ένα ιδιωτικό χώρο, είναι σε ιδιωτικό χώρο και σύμφωνα με τι πληροφορίε που πλέον βέβαια έχει σφραγιστεί εδώ και λίγη ώρα από την ελληνική αστυνομία, οι υπεύθυνοι δεν το είχαν γνωστοποιήσει στο Δήμο Κασάνδρα. Ο Δήμο λοιπόν ειδοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία στι 12 Ιουλίου και όπω αναφέρει η Δημοτική Αρχή, ήταν σε μια διαδικασία επιβολή κυρώσεων με πρόστιμο 30.000 ευρώ, αλλά ακόμη και με σφράγισμα. Όμω κάτι τέτοιο χρήσα δεν έγινε, δεν έγινε ποτέ. Το Λούνα Πάρκ εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά παρά το γεγονό ότι δεν είχε γνωστοποιηθεί ε, η άδεια και το μεγάλο ερώτημα είναι για ποιο λόγο λειτουργούσε και φυσικά ποιο έκανε αυτού του ε, ελέγχου. Από τη μία, η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχο Κασάνδρα υποστηρίζει ότι ο έλεγχο σε αυτά τα μηχανήματα γίνεται κανονικά από το Υπουργείο Ανάπτυξη, δηλαδή ότι από εκεί παίρνουν την πιστοποίηση ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να λειτουργήσουν για το κοινό. Και από την άλλη, όμω, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Ανάπτυξη ξεκαθαρίζει και απαντά κατηγορηματικά ότι η αυτή είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα ε, του Δήμου. Και μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίε, επειδή είναι πραγματικά ένα τραγικό συμβάν, μιλάμε για ένα νεαρό παιδί 19 ετών που έχασε τη ζωή του ενώ ήταν σε διακοπέ με την οικογένειά του. Το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει διατάξει και πειθαρχικό έλεγχο για την ε, δήμαρχο Κασάνδρα, έτσι ώστε να δοθούν απαντήσει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι η Χρήσα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ακαριαίο θάνατο στο νεαρό άνδρα και μάλιστα αύριο οι συγγενεί και οι φίλοι του θα τον αποχαιρετήσουν στι 11 η ώρα στη Βέρη, από όπου και κατά. Αλλά βλέπετε ότι μέχρι και αυτή την ώρα κανονικά ε, το κλιμάκι αυτών των εμπειρογνωμόνων, συνοδεία αστυνομικών, ε, διεξάγει τον ε, έλεγχο και αναμένεται να βγουν κάποια πρώτα πορίσματα. Αλλά από αυτό το οποίο μπορώ να αντιληφθώ είναι ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον, ε, στο, στο κουβούκλαιο που ήταν ο χειριστή για να διαπιστώσουν την ταχύτητα με την οποία κινούνταν εκείνη την ώρα το μηχάνημα. Αντώνη, γίνονται έλεγχοι μόνο σε αυτό το παιχνίδι ή σε όλα τα παιχνίδια. Για την ώρα, η πραγματογνωμοσύνη χρήση έχει διαταχθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι το μοιραίο παιχνίδι που έχασε εδώ τη ζωή του ο 19χρονο. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα, οι άνθρωποι εδώ από το κλιμάκιο δοκίμαζαν βέβαια και τα υπόλοιπα καρικλάκια για τι αντοχέ τι οποίε μπορούσαν να έχουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το βάρο εστιάστηκε στο συγκεκριμένο καρικλάκι, στη συγκεκριμένη θέση που είναι ακόμη λυγισμένο και ξυπνά και θυμίζει τη μνήμη από το τι επικράτησε χθε το βράδυ εδώ στο πολύχρονο Χακιδική. Μια περιοχή που πραγματικά υποδέχεται χιλιάδε. Τουρίστε τουρίστες το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι η τοπική συγκοινωνία είναι συγκλονισμένη από αυτό το τραγικό συμβάν γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε και άλλα περιστατικά με μικρά παιδιά και δυστυχώς εχθές το βράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά. Και όλα αυτά Αντώνη συνέβησαν μπροστά στα μάτια των αδερφών του και της μητέρας του να σε ευχαριστήσουμε πολύ.